Καλό μεσημέρι. 12-13 λεπτά μετά τις 12 και σήμερα Τετάρτη. Εγώ πώς έχω έτοιμη στην Παρασκευή. Που πρέπει να πέρασαν καμιά 5-6 μέρες από τη Δευτέρα. Αλλά όχι, δεν έχουν περάσει 5-6 μέρες. Έχουν περάσει μόνο 2-2,5 μέρες από τη Δευτέρα. Πάω 24 ακούτε και θα μας ακούτε μέχρι και τις 2. Με μεγάλη χαρά και τιμή. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή όπου επιστρέφει στο στούντιο του Λίμπερο ο Σταύρος Κόλκας. Γιατί ρε φίλε, μια Παρασκευή έδειξε και μια Δευτέρα. Τεράστια τιμή για την εκπομπή που είσαι εδώ κανονικά. Δεν ξέρω αν έχεις να μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα τουριστικό, αν έχει ένα πακέτο καλό. Για το που να... Παλέψαμε για τις εκλογές των Επισκανίων, όπου και να πήγαινα. Άλλε πλάκα τώρα, εντάξει. Νόμιζα. Στην τσέπη σε κοιτούσανε. Ότι με έστειλε ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Πόσο είναι καλά... τώρα την Παρασκευή είναι οι εκλογές αυτές. 12 του μηνός. Ντέρμπι μεγάλο. Είχε πολύ πλάκα γιατί πάω σε ένα πανηγύρι, είχε εκεί μια ομάδα. Με πιάναν μόνο τους κουβέντα, τι γίνεται, τι να γίνει. Έδινα εγώ στολές. Δεν θέλετε καμιά στολή. Ναι, για να ψηφίσουν, που ιδέα δεν είχα. Λέγε τέτοια. Λέγε τέτοια. Τι να κάνω, αφού έρχονταν μόνοι. Μαύρο γιαλούρε του πάω. Αφού μου λέγανε μόνοι τους. Έλεγαν ναι, ψηφίστε εσείς, λέω, και θα πάρετε στολή. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Πλέον έχουμε ένα δίωρο μόνο για ΠΑΟΚ. Σφαγή και κυρίως για τα ποδοσφαιρικά. Ξύλο, κλωτσίες, μπουλιές πέφτουν δεξιά αριστερά. Στα Χανιά της Κρητής. Για τις εκλογές. Άμα δεν πέφτει ξύλο που παίζει, εντάξει. Είναι παραδοσιακό. Την Παρασκευή αυτό όμως το θέμα. Έχουμε ποδόσφαιρο, φίλε. Έχουμε ποδόσφαιρο. Είναι διήμερο φιλικών αγώνων. Εγώ άλλο παιχνίδι είδα χθες. Γιατί? Διάβασα λίγο δεξιά και αριστερά. Μίτσο, ή έχουμε εμείς το πρόβλημα ή όλοι οι άλλοι. Για ποιο θέμα? Στατιστικά, μάλλον εμείς το έχουμε το πρόβλημα. Είμαστε προβληματικοί σε αυτό που βλέπουμε. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, εδώ διάβασα γνωστό σετ που έκανε κορυφαίο τον Μπίσεσβαρ. Τώρα τι να λέμε τώρα. Έπεσαν τα πινελίκια πρωί-πρωί, μην αγχωρείτε. Δεν είπα εγώ, σαν είπε. Ναι, εγώ είπα, ναι. Πρώτο πράγμα που έκανα. Εντάξει. Μην έβλεπα καμιά υπογραφή μου, εκεί θα τρελαινόμουν. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Πάντα αποτέλεσμα, ρε. Αυτή η σχολή αλέφατο έχει κάνει μεγάλο κακό. Το αποτέλεσμα. Ποιο βάζει τον γκολ, κέρδισε, καλά έπαιξε. Τι έγινε. Η Βέλγια δεν κατέβηκε στο κήπεδο. Δηλαδή, δεν έχει και. Δεν έχει τίποτα αυτό, λέω. Γι' αυτό ο κύριο προπονητή, ο κύριο Βοζνιάδη, στο τέλο έμεινε σε μεταγραφέ. Μεταγραφέ, ποιότητα, αυτά, έρχονται παίχτε. Αυτό περιμένει. Γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για τη Βέλγια. Παρ' όλα αυτά, και από αυτό το παιχνίδι βεβαίω βγαίνουν πράγματα. Βλέπει και σχήματα και πρόσωπα. Και είναι και αυτοί. Αυτό που λένε και θα μας το περιγράψει εσύ, γιατί εσύ είσαι τέτοιος τύπος, είναι ο έρωτας με την πρώτη ματιά. Έτσι σε αντιλήφθηκα να κοιτάει. Ρε φίλε, αφού σε είδα ότι με το που είδες τον Βαρέλα τον ερωτεύτηκες. Μα είδες. Είναι αυτό ο έρωτας με την πρώτη ματιά. Θα σου το πω από τώρα. Έρχεται στο μυαλό σου. Είναι και ωραίο παλικάρι. Τι. Ρε φίλε, είναι ο σωματότυπος του γεροδεμένου. Τι το Μίτσο, για λίγο. Το φαντάζεσαι με λάδια και ξέρω εγώ τι γίνεται. Είναι μαύρος, από το λάδι δεν φεγγίζει πολύ. Ρε φίλε, τώρα βάζεις τον... ποιο να πω τώρα. Το Ροντρίγκες. Και κάτι του λείπει. Το κέρμα. Του λείπει κάτι. Κέρμα. Δεν είναι τώρα, αυτό είναι, δεν είναι. Ναι, κέρμα. Του λείπει. Αυτού είναι εδώ, του βλέπεις ότι είναι... Insert coin. Λες να βγάζουμε παρατσούλια όπως κάνουν οι Άγγλοι. Έχει έξυπνη ματιά. Να τον βάλουμε τον Ροντρίγκες insert coin. Δεν είναι πιο ψηλός. Τον Ζάιρο ο Σκουντούφλης. Από μένα δεν είναι πιο ψηλός από μένα. Δεν είναι ψηλός. Μαύρο Τζαβέλας είναι. Μαύρο Τζαβέλας. Ναι. Σε όλα. Σε όλα τι εννοείς, να τα έχει με μοντέλα όλα. Και τέσσερα παιδιά έχει. Όχι, δεν είναι σε όλα. Ναι. Ο Τζαβέλας αν δεν έχει μία Miss Young, Miss Τουρισμός, δεν τον βάζει. Αφού τον κυνηγάνε, ρε φίλε, τι να κάνει. Ναι, δεν θέλει να έχει. Μη κάτι να είναι. Ναι. Αλλιώς δεν τον βρέχει. Δηλαδή, αν είσαι μια απλή κομμότρια από την Πολύχνη, δεν έχει τύχη. Καταλαβες. από την Νεάπολη. Ούτε από την Νεάπολη, ειδικά όσο. Γιατί και η Πολύχνη, μην ξεχνάμε, είναι βόρεια προάστια. Εντάξει. Mm-hmm. Ναι. Δεν τον ερωτεύτηκες. Τώρα η λέξη για έναν μαύρο στόπερ. Ποδοσφαιρικά. Ναι, θα διευκρινίζουμε αυτά. Ναι, ποδοσφαιρικά. Τώρα, κοίτα, είμαι σίγουρος θα κάνει 5 γκέλες. Από την χαλαρότητά του. Στο υπογράφω τώρα, δηλαδή φαίνεται να το υπογράψω. Αυτό δεν το είδες χθες. Δεν το είδα χθες. Αυτό το έχουν πει ότι είναι λίγο. Το φαντάζομαι.
Γιατί το, μου το είχαν πει. Χαλαρότητα, μωρέ, εντάξει. Χθες δεν είχε τίποτα αρνητικό πέρα από το ότι δεν έχει δυνάμεις πολλές. Εντάξει. Ναι. Τι χαλαρότητα. Είναι παιχτάρα. Ούτε ρίσκο πήρε κανένα χθες. Πρώτα απ' όλα η τετράδα Μάτους. Mm. Ωραία. Mm. Βαρέλα. Ναι. Ο άλλος στόπερ. Για να μην λέμε ονόματα και μας λένε. Ναι. Δια δύο. Ναι. Ωραία. Και ο Λέοβατς. Παιχτάρα. Είναι με διαφορά η καλύτερη τετράδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Άμυνας, με διαφορά. Τα κάνει όλα. Ναι, ναι, και αμήνεται και βγάζει την μπάλα σωστά. Και, και προσωπικότητα και, δημιουργεί. Και ταχύτητα και ατομική ενέργεια και κάθε το παιχνίδι. Τα έχει όλα. Ύψος δεν έχει. Αλλά εντάξει. Πηδάνε ψηλά και οι τρεις πλην του Λέοβατς. Και ο Μάτος είναι. Ναι. Το έχει ψηλά. Το έχει, δεν είναι. Εννοείται. Δηλαδή στην κεφαλιά εκεί στο 1-2 με τον Άγιαξ, ο Μάτος δεν τη στέλνει πάνω στο Γκλάσεν. Τι στέλνει πλάγιο καταρχάς. Ναι. Εκεί την μπάλα. Αλλά ήταν ο Λέοβατς. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, για μένα είναι η καλύτερη τετράδα που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα με διαφορά τη δεύτερη. Σίγουρα. Ναι. Δηλαδή η τετράδα Γκάλο, Διντάκ, Τζανετόπουλος, Τσιγκρίσκι και Λαμπρόπουλος. Δεν τους βλέπω. Δεν είναι. Μολέδο δεν ήθελες. Όχι. Δεν ήθελες Μολέδο. Μολέδο είναι αργός φίλε. Δεν είναι τώρα. Άκου που σου λέω τώρα. Δεν είναι τόσο. Ο Μέστο. Υπερεκτιμημένος είναι. Ο Μέστο 35 χρόνων. Πόσο θα αντέξει, φίλε. Αυτός ο υπερπαίκτης ο Ιβάνοφ. Πού τον βρήκανε αυτό. Ο Ιβάνοφ, φίλε, αυτός δεν έχει GPS. Δεν είδα σε 3-4 φάσεις. Τα βλαρίδι ρε φίλε, κάνε το πολύ καλύτερα. Εντάξει, δε, πήραν τον Ισπανό. Μάλιστα. Χθες λοιπόν είδαμε τον Βαρέλα. Εντάξει, είδαμε και όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι με. Όλη τη μισή ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, όλους τους που έπαιξαν. Με μικρομεσαίο αντίπαλο. Προς το μικρό. Ναι, έτσι όπως ήταν. Αδύναμο. Σήμερα θα δούμε την άλλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Και θα δούμε τον Γκάνιας. Δηλαδή, χθες κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Βαρέλα και φυσικά αναδείχθηκαν και άλλα πρόσωπα στην πορεία. Σήμερα είναι ο Γκάνιας. Ναι. Και αυτός έχει τέτοια στοιχεία που τον βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι είναι μια προσωπικότητα. Ότι είναι νικητής, νομίζω. Και αυτός θα μπει και μπορεί να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ πολύ, όπως και ο καλός Βαρέλα. Εκεί στις ίδιες, στον ίδιο χώρο. Εκεί είμαστε καλά, Δημήτρη. Ναι. Δηλαδή. Άμυνα και χαφ αμυντικά. Ωραία. Είμαστε καλά. Εμένα ο προβληματισμός μου είναι άλλος. Τα έχουμε πει ρε φίλε. Γκολ δεν έχεις. Δεν έχεις γκολ. Σοβαρότητα δεν έχεις. Σοβαρότητα γιατί ρε. Εμένα, ομάδα του Ίβιτς. Οι τρεις που έπαιζαν πίσω από τον Περέιρα χθες ήταν για εκτέλεση κανονικά. Νομίζω ότι είσαι λίγο άδικος με τον Ροντρίγκες. Τι είμαι άδικος. Είσαι λίγο άδικος με αυτόν. Καταρχάς δεν είναι καραγκιόζης. Τι δεν είναι. Δεν κάνει. Δεν εννοείται δεν είναι καραγκιόζης. Δεν κάνει χαζομάρες. Ναι. Ναι. Δεν κάνει καραγκιόζλικια. Ναι, δεν το εκβιάζει. Δεν είναι. Την τρίτη φορά που ανέβηκε ο Λέοβατς πήρε μπάλα. Όχι, ρε εσύ. Την τρίτη φορά που ανέβηκε ο Λέοβατς. Και την πρώτη που σουτάρε δεν κάνει κακό. Το ανοίγει χώρο και σουτάρε. Εντάξει, είναι και αυτή μια επιλογή. Δεν είναι η επιλογή σωστή. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι ο Λέοβατς τι κάνει. Καταρχάς συνεργάζονται μια χαρά οι δύο. Γιατί το μειώνεις ως δίδυμο. Δεν συνεργάζονται μια χαρά οι δύο. Συνεργάζονται στις 5 φορές τη μία. Εντάξει, εσύ. Τον Οκτώβριο θα είναι 3 στις 5. Εντάξει. Αυτό, το 3 στις 5 θέλω. Θα γίνει. Ναι. Έχει προοπτική. Μην τον αδικείς. Ο Λέοβατς ανεβαίνει έξοχα. Είναι η βασική σου επιλογή. Δεν είναι το σούτ η βασική σου επιλογή. Άμα τραβήξει παίχτη, γιατί να μην είναι το σούτ βασική επιλογή. Γιατί, άμα παίχτη ακολουθήσει. Γιατί είναι το ανέβασμα του Λέοβατς τόσο καλό, που είναι εντελώς ηλίθιο να μην το επιλέγεις. Και να πας να κλείνεις ανάμεσα σε 5 παίχτες. Του βγήκε το σούτ. Του βγήκε. Ναι, του βγήκε το σούτ. Τέλος πάντων, είσαι πολύ αυστηρός με τον Ροντρίγκες. Δεν είμαι αυστηρός, δεν υπάρχει ο Ροντρίγκες, δεν παίζει. Μόνο ένα ημίχρονο με τον Άγιαξ. Ούτε στα φιλικά, ούτε στα 1,5 παιχνίδι με τον Άγιαξ υπήρχε. Όχι εσύ. Δεν είναι. Έχει κάτι να δώσει. Ρε, έχει να δώσει, αλλά άμα είναι σοβαρός έχει να δώσει επί 5. Βέβαια και το ταβάνι του μήπως τελικά δεν είναι αρκετό. Γιατί δύσκολο να βάλει 10 γκολ ο Ροντρίγκες. Εγώ λέω το εξής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν οι τρεις που είναι πίσω από το φορ, όποιος και να είναι ο φορ, ναι, δεν λειτουργήσουν ως κομμάτι της ομάδας, ωραία, έχουμε πρόβλημα. Ο Μπίζεσφαρ έχει πρόβλημα. Είναι άλλη ομάδα. Είναι
εκτός ρόλου, δεν έχει ενσωματωθεί. Από τότε που ήρθε. Ναι. 40 μέρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ζάιρο, όλοι μένουν στην assist, εγώ μένω στις 70 προσπάθειες που χάλασε. Έτσι έχω μάθει να βλέπω το ποδόσφαιρο, καθένας μπορεί να επιλέξει. Ωραία. Και ο Ροντρίγκες κάνει 1-5 καλά. Δεν πας πουθενά έτσι. Δεν πας πουθενά έτσι. Δηλαδή με μοναδική σταθερά πίσω από τα φορ, όποια και να είναι αυτά, τον Τζάλμα, δεν πας πουθενά. Νομίζω ότι δεν πας πουθενά αν δεν πιάσουν το ταβάνι τους και δεν προσφέρουν στο ΠΑΟΚ δύο πάρα πολύ... Σε αυτό το τομέα, εκεί μεσοπιθετικά, γιατί είπαμε μεσοαμυντικά ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές και λύσεις κτλ. Αν δεν βγουν δύο μεταγραφές από αυτούς που έχουν έρθει ήδη και έχουν μεγάλη σχέση με τη δημιουργία παιχνιδιού και με την ποιότητα και με τις εμπνεύσεις κτλ. Και ο Σάχοφ και ο Μπίσεσβαρ. Του Σάχοφ έχω μια ενημέρωση από χθες. Μάλιστα. Ότι, ότι κάνει ένα πρόγραμμα με βάρη πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει. Το οποίο πραγματικά δεν ξέρω. Προφανώς για λόγους ευπάθειας του τραυματισμού. Και μπορεί να είναι το ελαφρυντικό. Όχι, δεν τον κρίνω, ρε. Δεν, ναι, δεν ανησυχώ. Δεν είναι καλά. Εντάξει, δεν είναι καλά, δεν. Ναι, σε σχέση με αυτά που έχουμε δει. Το παιδί μπορεί να είναι πιασμένο. Μπορεί να μην τον ακούν τα πόδια του. Αυτό που έχουμε δει στην προετοιμασία σε σχέση με αυτό που βλέπουμε στα παιχνίδια δεν έχει καμία. Λέω γενικά. Ναι. Ότι αν δεν πετύχουν αυτές τις μεταγραφές, αν δεν παίξουν πολύ και αν δεν είναι καλοί δημιουργικά, θα έχει πρόβλημα σοβαρό ο ΠΑΟΚ στον γκολ. Ο Σάχοφ και ο Μπίσεσβαρ, εκεί στον άξονα. Στα πλάγια και με τα μπακ και με τα αυτά και τα λοιπά, και στημένες φάσεις μπορούν να βγουν και πλαγιοκοπήσεις και τα λοιπά. Αλλά από τον άξονα είναι πολύ σημαντικό το που θα φτάσουν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο Σάχοφ και ο Μπίσεσβαρ. Σάχοφ καλό έχουμε δει μέχρι τώρα. Σε λίγες στιγμές. Μπίσεσβαρ δεν έχουμε δει καθόλου. Α, μια είναι κίνηση χθες. Η μαύρη ημέρα με τον Ματέους. Και η μαύρη ημέρα. Ναι. Το γιατί δεν έγινε βέβαια έχει πολλές προεκτάσεις. Ας τελειώσουν τα γραφές και θα τα πούμε για τις μεταγραφές. Και όλους όσους βιάζονται πάντα. Εκεί με τον Ματέους θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να λύσει αρκετά προβλήματα. Όχι για πολύ, γιατί είχε μια ηλικία ο Ματέους, αλλά για φέτος θα μπορούσε να λύσει προβλήματα, να κερδίσει και χρόνο. Αντί να κάνει ένα βήμα πίσω, έκανε δύο βήματα. Αντί να κάνει ένα βήμα μπροστά, έκανε δύο βήματα πίσω. Αλλά εντάξει, τα έχουν αυτά και μεταγραφές. Λοιπόν, για το ΠΑΟΚ Βέρεια θα πούμε 2-3 πράγματα. Θα ακούσουμε τον Βαρέλα, τι μας είπε. Αλλά θα ακούσουμε και τον Βλάντα Νίβιτς. Γιατί χθες ξεκινάω να γράψω το σχόλιο της ημέρας και βλέπω ότι ανεβάζεις εσύ. Είναι αυτή η πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει στο ΠΑΟΚ 4. Εντάξει, είχα μπλέξει. Γιατί νομίζω ότι δεν έπιασες το πιο βασικό θέμα από όλα όσα είπε ο Νίβιτς. Ναι. Γιατί και τον Κλάους είπε τα αυτονόητα. Δηλαδή, τι να πει. Είναι το θέμα του Κάτσε. Γιατί δεν το ήξερε το θέμα του Κάτσε. Τον Νίβιτς περίμενε. Όχι. Τι? Όχι, άσε τι ήξερα εγώ. Τι έχει βγει δημοσίως. Το τι ήξερα εγώ είναι άλλο από αυτά που λέγονται. Χθες για πρώτη φορά ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι αν είχε ρωτηθεί άλλη φορά. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ρωτήθηκε χθες. Αποκάλυψε ότι δεν είναι δική του απόφαση αυτό που γίνεται. Αυτό είπε. Και είναι καλό να είναι γνωστό αυτό. Να είναι δεδομένο, να το ξέρουν όλοι. Να μην έχουμε θεωρήσεις διάφορες. Γιατί η Ίβιτς δεν παίζει ο Κάτσε, γιατί είσαι εσύ αυτός και πολλά και διάφορα. Χθες είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ ότι από νωρίς το καλοκαίρι ήξερε πως ο Κάτσε φεύγει. Αυτό του είπαν. Ναι. Ο Κάτσε δεν έχει φύγει βέβαια. Ο Κάτσε είναι εδώ. Αλλά δεν υπολογίζεται. Φέρει. Για να φύγει ο Κάτσε πρέπει να φέρει πρόταση. Πώς θα φέρει πρόταση. Ακούμε για να φέρει, ότι φέρνει πρόταση. Τώρα πώς θα φέρει πρόταση. Γουλού δεν θα φέρει. Δεν υπάρχει πρόταση. Δεν παίζει, δεν υπάρχει στο χάρτη. Πώς θα φέρει πρόταση. Είναι χαζός ο κάθε Τούρκος Ιταλός που μπορεί να τον θέλει να του φέρει τώρα πρόταση. Εγώ θα το θέσω αλλιώς. Είναι κάτι που παρατηρούσα και δεν μπορεί να μην έχει σχέση τιμή. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες που έχουν σχέση με τον Ευαγγελόπουλο ή είχαν σχέση με τον Ευαγγελόπουλο
Και υποπτυρεύεται ο ΠΑΟΚ ότι έχουν ακόμα σχέση με τον Ευαγγελόπουλο, γιατί ένας μάναζερ μπορεί να βάλει άλλον μπροστά. Καθαρίζονται ένας-ένας. Αυτό λέω εγώ. Εσύ βγες και πες το αντίθετο. Ποιος άλλος? Σκόνδας. Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Ο Χατζησαρίας τον είχε, αλλά τον εμφάνισε εδώ ένας Δανιάς, που δεν τον ξέρω εγώ προσωπικά, δεν έχω ιδέα. Ο Κάτσε τον είχε και έχει ένα γερμανικό γραφείο τώρα. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε, πολλές φορές οι μάνατζερ που δεν μπορούν να περάσουν παίκτες σε συγκεκριμένες ομάδες, βάζουν προστινούς. Δεν ξέρω εγώ αν ο Κάτσε και ο Χατζησαρίας έχει προστινό, εντάξει, να μην λέμε χαζά. Εγώ διαπιστώνω αυτό το πράγμα. Αυτή τη σύμπτωση. Από εκεί και πέρα βέβαια για τον Κάτσε, τον οποίο τον αγαπάμε γιατί είναι δικό μας παιδί, είναι προϊόν ακαδημίας, όταν έπαιξε έδωσε το 200% αυτό το κλισέ που λέμε κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι μπερδεύτηκε πολύ καιρό τώρα με αυτό το παιχνίδι που γίνεται στην πλάτη του. Του δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι μπορεί να φέρει μια πρόταση η οποία... Όχι, ο Κάτσε είναι ο μοναδικός φέτος το καλοκαίρι που δεν έχει πάρει ευκαιρία. Δεν υπάρχει στο χάρτη ο Κάτσε. Δεν μιλάω μέχρι φέτος το καλοκαίρι, εγώ μιλάω πριν. Πριν έπαιζε ο Κάτσε, ήταν ποδοσφαιριστής. Μια διετία φέρνει πρόταση. Εντάξει. Είτε ο προπονητής της Εθνικής Αλβανίας. Τον επηρέασε αυτό αγωνιστικά. Δεν είπα ότι τον επηρέασε, ρε. Αλλά υπάρχει ένα παιχνίδι στην πλάτη του, το οποίο δεν ευθύνεται καν ο ίδιος. Τέλος, ας ξεκαθαρίσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, γιατί όλο μπερδέματα. Και ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια έκανε ένα όνομα και μία φήμη σε όλο το ποδοσφαιρικό στερέωμα ότι προσέχει πάρα πολύ τους παίχτες του και τα παιδιά του. Ας μην χαλάσει αυτό. Δεν είναι ότι καλύτερο. Γιατί όλο και κάθε μέρα όλο και βγαίνουν ιστορίες. Ότι εγώ ο ΠΑΟΚ με τον Τσιόλι είμαι περίεργος. Αποξενώνεται. Γιατί έχει γίνει με τον Τσιόλι? Πραγματικά δηλαδή... Αν είναι να λειτουργεί ο ΠΑΟΚ με γνώμονα είναι το κλίμα που είναι στα Πέριξ, δεν πάμε πουθενά, να ξέρεις. Και εγώ αυτό που φοβάμαι, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ωραία τα λέμε τώρα και τι καλός ο Κόλκας και ο Τζορμπατζόγλου και ο Τάδε που ήρθε και ο έτσι και αλλιώς. Όταν θα σφίξουν οι κόλλοι. Ωραία, γιατί θα σφίξουν οι κόλλοι. Παρότι είμαστε πολύ βελτιωμένοι ποιοτικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και παρότι το επίπεδο του ανταγωνισμού πέφτει σε σχέση με προηγούμενες χρονιές κι άλλο. Ωραία. Αυτοί οι παίκτες χρειάζονται. Δεν είναι αδιάφοροι. Ωραία. Επίσης, αυτοί οι παίκτες, αν φύγουν σήμερα από τον ΠΑΟΚ, αύριο θα υπογράψουν σε ανταγωνιστή. Γιατί δεν έχουν καλύτερους. Εντάξει. Πρώτη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με ο Τέκο. Κταίω αν πρέπει να περάσετε. 10, 20, 30. Τηλεφωνείτε όλο το 24ωρο ότι κλείνετε ραντεβού. Ειδικές τιμές για ανέργους και πολυτέκνους. Κταίω με 10% έκπτωση, μια και ο Τέκο γιορτάζει τα 10 χρόνια από την δημιουργία. Από τη δημιουργία της. 10, 20, 30. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά περνάτε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, του φορτηγού, δικύκλων και όλα τα άλλα. Και αναδομό μαζί μας. Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό. Στο 2311-241-508 καλείτε. Ζητάτε μηχανικό για να κάνει επίβλεψη στο χώρο που έχετε, για να ανακαινήσετε σπίτι, μαγαζί, κουζίνα, τουαλέτα, ό,τι θέλετε ακριβώς. Δωρεάν όλες οι μελέτες. Και βέβαια, επιλογές οι οποίες είναι τουλάχιστον υψηλού επίπεδου. Ρίξτε και μια ματιά στο αναδομό.gr. Αγία Σοφίας 18 τα γραφεία. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Φωτογραφία του Κεμ Μπάρλου βλέπουμε στο ΠΑΟΚ 24. Ο Μπάρλου, ο οποίος θα είναι εδώ και αυτός 9 Σεπτεμβρίου στο πρώτο μεγάλο φιλικό της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, της νέας ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με τη ΣΕΚΑ Μόσχας. 9 Σεπτεμβρίου αυτό το παιχνίδι. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και να ξεκινήσουμε με ό,τι αφορά και το χθεσινό μάτς και το σημερινό, το οποίο σημερινό, ξαναλέω, πρέπει να ξαναμπούμε μία στο site της Nova, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί τηλεοπτική μετάδοση και μάλλον δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση.
σοβαρά μιλάς. Ναι, κι όμως. Κάτι γίνεται με την Νόβα και τον Ατρόμητο και το άλλο φιλικό με τον Ολυμπιακό δεν το μετέδωσαν. Ας πούμε άλλη μια φορά. Γιατί το είχαμε βέβαιο επειδή γίνονταν επαφές ότι θα μεταδοθεί. Αλλά να που, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Σιγά μην μπει. Κοιτάμε τα site, δεν έχουμε κανένα μήνυμα. Στείλτε κανένα μήνυμα. Αλλά συνήθως βγαίνει ανακοίνωση. Γιατί ανακοίνωση δεν είχε βγει. Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Ομόνοια. Θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Έχει ανακοινωθεί. Μετάδοση για Ατρόμητο ΠΑΟΚ δεν έχει ανακοινωθεί. Γιατί το δίνουμε σε ένα ελεύθερο. Ο Ατρόμητος είναι υπεύθυνος, δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ και το μάτς με τη Βέρεια ήθελε να το μεταδώσει από το διαδίκτυο. Και είπε η Νόβα όχι, εγώ. Τώρα με τον Ατρόμητο, είναι ο Ατρόμητος γηπεδούχος και αυτός καθορίζει. Μετάδοση προς το παρόν δεν υπάρχει. Στείλαμε μήνυμα στην ίδια την Νόβα και περιμένουμε απάντηση. Έτσι δεν είναι. Στέλνω και στην αδερφή της. Μάλιστα. Αλλιώς Γρηγόρης Ατρίδης. Τα λέει πάρα πολύ ωραία στη μετάδοση. Κόλκας δεν είναι. Δεν μπορεί να γίνει Κόλκας. Έχω κομμάτι από το χθεσινό να κλαίω. αλλά μετά από χρόνια, από ό,τι φαίνεται, δεν θα δούμε τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο εμείς που πηγαίνουμε αυτά και τα πάντα. Όλοι. Γιατί τα μάτια του ΠΑΟΚ συνήθως μετά θα τελειώσουν. Τώρα θα κλείσω εισιτήριο. Τώρα περιμένω απάντηση. Δεν αντέχεις, δεν αντέχεις, δεν αντέχεις. Δεν αντέχεις. Να το ρωτήσεις, ψηφωνείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, χθες είδαμε μια ομάδα με τους μισούς βασικούς του Άγιαξ. Μια ομάδα πιο σχεδιασμένη να παίξει με μικρομεσαίο αντίπαλο στη Ντούμπα. Άρα μια ομάδα να πάρει την κατοχή, να διασπάσει άμυνα, να δημιουργήσει κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται σε τέτοιο παιχνίδι. Ο Γλύκος στο τέρμα, ο Βαρέλα πρώτη φορά στο γήπεδο, έβγαλε 90 λεπτό με τον Μαλεζά, ο Λέοβατς, ο Κίτσιου, πάρα πολύ παθιασμένος. Πολύ, Κίτσιου πολύ είναι δυνατός. Σταθερά πλέον, ρε φίλε, ξέρεις τι θα σου δώσει. Δεν ναι. Είναι. Έχει ανδρωθεί. Δεν θεωρείται μικρός πλέον. Δύο αμυντικά χαφ, ο Χαρίση με τον Σάχοφ, μπροστά τους ο Μπίσεσβαρ, στις πλευρές ο Ζάιρο, ο Ροντρίγκες και στην κορυφή ο Περέρα για πρώτη φορά. Έτσι ναι, δεν είναι. Ναι. Σε φιλικό του καλοκαιριού τον χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στην κορυφή μόνο του. Για πρώτη φορά γιατί δεν πίστευε. Αυτή είναι η θέση του. Ρε. Πώς? Αυτή είναι η θέση του. Γιατί στο 4-4-2 ο δεύτερος φορ. Αυτές είναι οι θέσεις του. Δεν έχει άλλες. Ναι, δεν πίστευε. Δεν είναι ούτε πλάγιος. Και δεν πίστευε. Ο Ίβιτς με όλα όσα έχει δει και ξέρει καλά τον Περέιρα ότι μπορεί να προσφέρει στην κορυφή παίζοντας μόνος του σε αυτό το σχηματισμό. Και αυτό το είχαμε ξαναδεί. Είναι αναγκασμένος φυσικά να δίνει ευκαιρίες, να δοκιμάζει πράγματα, να ξαναβλέπει, να το ξανασκέφτεται. Φυσικά, πάνω απ' όλα ένας προπονητής πρέπει να είναι δίκαιος με τους παίχτες του. Είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Πολύ βασικό να ξέρουν τα αποδυτήρια ότι ο προπονητής είναι δίκαιος. Είτε με τους ίδιους είτε με τους συμπαίχτες τους. Χθες λοιπόν δοκίμασε τον Περέιρα σε ένα παιχνίδι που όσους δεν το είδαν, ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε πολλές φάσεις. Δεν κυριάρχησε με την έννοια ότι πίεσε και κάθε. Δεν έκανε το repressing. Το repress, μάλλον. Για να πάρει μπάλες ψηλά να κάνει. Δεν ήταν πιεστικός. 9 τελικές έκανε. Συνδυασμοί βγήκαν λίγοι αλλά καλοί. Πάλι με πρωταγωνίστρια την αριστερή πλευρά. Έτσι δηλαδή πάλι Ροντρίγκες Λέοβατς. Τι χαρίσεις. Ναι. Και ο Ζάιρο έχει συμμετοχή τελικά στο δεύτερο γκολ. Από εκεί βγήκαν πλαγιοκοπήσεις όπως κάποτε με το Λίνο. Και μπράβο στο Λέοβατς που αρχίζει ο και Λέοβατς θυμίζει. Το κάνει πολύ καλά αυτό. Και πρέπει να είναι σημείο αναφορά στην ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται. Επειδή βγαίνει όταν ο άλλος. Όταν, επειδή παίζει πολύ καλά χωρίς την μπάλα, πολλές φορές τον χάνουν οι αντίπαλοι. Εκεί θα πρέπει οι συμπαίκτες του να έχουν το νου τους πάντα στα ανεβάσματα. Ναι, γιατί η ευθύνη για το Λέοβατς, το μαρκάρισμα είναι του αντίπαλου δεξιού χαφ. Πολλές φορές εκεί οι χαφ εξτρέμοι ξεχνιούνται. Και ο μπακ, άμα είναι σωστός και έμπειρος και έχει την ικανότητα, μπορεί να δημιουργεί πάντα
ωραίες πλαγιοκοπήσεις όπως βγάζει ο Λέοβατς. Αλλά δεν είχε πολλές άλλες τέτοιες φάσεις ο ΠΑΟΚ, δεν έβγαλε πολλές άλλες τέτοιες συνεργασίες. Έστω και έτσι όμως, δύο φορές μέσα στην περιοχή ο Περέιρα τελείωσε ωραία τις φάσεις. Δεν έβαλε. Νόβα. Οριστικά, ε. Απάντησε η ίδια. Ναι. Και απάντησε ότι δεν το δείχνουν το μάτς. Κάνε μια ερώτηση. Γιατί. Δεν υπάρχει συμφωνία με τον Ατρόμητο. Όπως δεν μεταδόθηκε το Ατρόμητο στο Ολυμπιακό. Οι συμφωνίες ήταν για τα φιλικά ΠΑΟΚ ΠΑΟ, όσο φουπού ΑΕΚ. Μάλιστα. Άρα μόνο ραδιοφωνικά το παιχνίδι αυτό. Δύο γκολ του Περέιρα. Άλλο ένα γκολ του Μπίσεσβαρ από ωραία συνεργασία με το Ζάιρο. Η μοναδική θετική ενέργεια και του Ζάιρο και του Μπίσεσβαρ χθες στο παιχνίδι. Και άλλη μια μεγάλη φάση που έχασε ο Ροντρίγκες, που μπήκε χαλαρά και ενώ ήταν μόνος του με τα δίθια, του φύγε η μπάλα. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα ο ΠΑΟ και ήταν πολύ αδύναμος ο αντίπαλος, αλλά δεν είχε και άλλα καλά διαστήματα. Για το Βαρέλα τα είπαμε, πραγματικά με το που πατάει στο γήπεδο σε πίθη, έχει έναν αέρα, έχει μια αυτοπεποίθηση και από εκεί πέρα και μέσα στον αγώνα και σε διεκδικήσεις και σε κοντρόλ και σε επεμβάσεις και στην προώθηση. Έχει άνεση, δηλαδή δεν σε αγχώνει, τον βλέπεις και αισθάνεσαι σιγουριά από το πρώτο μάτς. Λογικά, σύντομα θα πρωταγωνιστήσει. Λογικά. Ο Περέιρα, αλήθεια είναι ότι σε κάθε φιλικό που παίζει είναι αποτελεσματικός. Δεν τα πήγε καλά ως δεκάρι όταν έπαιξε στα πρώτα ένα-δύο φιλικά. Αλλά έχει φοβερά ποσοστά στα τελειώματα. Αυτό έχει, αυτό είναι το παιχνίδι του. Ούτε συνδυαστικά ήταν καλός χθες, ούτε συμμετείχε πολύ, δεν πήρε πολλές μπάλες. Η ευθύνη είναι των τριών πίσω βέβαια, κυρίως. Αλλά του να του έρθει η μπάλα δύο φορές καλά, την παστέλωσε. Ναι. Απλά πρέπει, ξέρεις τι με τρελαίνει. Βρίσκουν ευκαιρία και ξέρω εγώ, είναι η μόδα τώρα κλάους με κλάους. Ναι. Εντάξει. Παίζει. Ο Κλάους απέτυχε σε δύο φάσεις τέλος πάντων στο ΠΑΟΚ Άγιαξ. Mm. Παίζει ΠΑΟΚ Βέρεια φιλικό και κλεισμένο των θυρών. Mm. Βάζει ο Περέιρα δύο γκολ μετά από ο ασίστ του Λέοβατς που εντάξει είναι πάρε βάρε ρε φίλε όπως και να το κάνουμε. Ωραία. Ήταν εκεί που έπρεπε ο Περέιρα. Συγκρίνουν όλοι, όλοι, mm. πολλοί, αυτό που έκανε ο Περέιρα χθες στο φιλικό και κλεισμένο των θυρών με τη Βέρεια που δεν έχει σχηματίσει ακόμα ρόστερ, με αυτό που έκανε ο Κλάους σε ένα προκριματικό γύρο του Champions League. Έρε φίλε, δηλαδή σταματήστε αυτό το πράγμα. Και ο Περέιρα και ο Κλάους έχουν κάποια στοιχεία σαν παίκτες. Εγώ λέω δεν είναι αρκετά. Προφανώς για να ψάχνει και ο ΠΑΟΚ έναν ακόμη επιθετικό, το ίδιο θεωρεί. Και φυσικά. Εντάξει. Είναι ανάγκη να μπούμε στη διαδικασία, όχι Περέιρα, όχι Κλάους, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δηλαδή τι στο διάλογο δεν είναι παίκτες μας και οι δύο. Και οι δύο δεν έχουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο και οι δύο δεν έχουν καλή πώς το λένε, συμμετοχή την ώρα του αγώνα και οι δύο τέλος πάντων έχουν κάποιες αδυναμίες ψηλά και οι δύο, όχι ο Κλάος πιέζει καλύτερα, ο Περέιρα δεν πρεσάρει ποτέ. Εντάξει, έχουν όμως στοιχεία τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν στον ΠΑΟΚ σε παιχνίδια του. Σαν το χθεσινό, σαν συγκεκριμένα τέλος πάντων παιχνίδια. Πρέπει δηλαδή να μπούμε στη διαδικασία να πούμε ο Περέιρα που είναι καλύτερος του Κλάους ή ο Κλάους που είναι καλύτερος του Περέιρα. Υπάρχει λόγος. Πιστεύει κανείς ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή το 2016, εκτός αν είναι κανένας κατσικός φίχτης τέλος πάντων που δεν ξέρει τα προγράμματα, ωραία, δεν έχει στα χέρια του λίστες με το τι κάνουν ακριβώς σε κάθε παιχνίδι παίκτες του. Δηλαδή πιστεύετε ότι ο προπονητής δεν έχει τα εφόδια για να καταλάβει ποια είναι η συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του στο παιχνίδι. Τι νομίζετε ότι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πλέον, όπως ήταν κάποτε ό,τι δει το μάτι. Τελειώνει το παιχνίδι και έχουν στα χέρια τους πού πάτησε ο καθένας, πόσο έτρεξε, ποια τρεξίματα είχαν εντάσεις, ποια ήταν η συμμετοχή του, αν κάλυψε σωστά, αν πρέσαρε σωστά, αν ξέρω εγώ τις τελικές. Την συμμετοχή του στην κατοχή μπάλας, τη μη συμμετοχή του στην κατοχή μπάλας.
Το ερώτημα, λέει ο φίλος, ο 555, είναι γιατί δεν τον πήρε καν στη 18 Σταύρο. Γιατί ρε φίλε, ήταν ένα παιχνίδι που ήθελε πρεσάρισμα. Δεν πρεσάρει ο Περέιρα. Έπρεπε να πρεσάρεις. Και για μένα έπρεπε να πρεσάρει πιο ψηλά. Που πάλι δεν είχε θέση ο Περέιρα. Συμφωνώ με τον Ήβιτ σε αυτό. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Με το αν δουλειά δεν γίνεται. Πριν το παιχνίδι τα λέμε αυτά. Εγώ λέω λοιπόν σε δύο παιχνίδια που έπρεπε να υπάρχει τρέξιμο, ο Περέιρα δεν κάνει. Σε παιχνίδι με τον Πλατανιά και, και τη Βέρεια και την, ξέρω εγώ και ποιος ανέβη, και τη Λάρισα και την Κέρκυρα κάνει. Άρα είναι χρήσιμος. Άρα δεν τον βρίζουμε. Για να ακούσουμε τι είπε για όλα αυτά ο Βλάνταν Ήβιτς, πριν πάμε στον Βαρέλα, να θυμηθούμε τις απαντήσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ για τον Περέιρα, τον Αθανασιάδη, τον Κάτσε, τον Βαρέλα και το φιλικό παιχνίδι, το οποίο βέβαια έγινε σε σχέση και με το σημερινό. Σε όλα απαντάει πολύ συγκεκριμένα. Να θυμηθούμε τι ακριβώς είπε και αργότερα θα πάμε και στον Βαρέλα. Για να ακούσουμε και το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, τα συμπεράσματα από το σημερινό φιλικό παιχνίδι. Για να ακούσουμε. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Κύριε Ήβιτς, διήμερο με δύο παιχνίδια για την ομάδα σας. Τι σκοπό έχει αυτή η διπλή αναμέτρηση, τι θέλατε να δείτε? Και αν είναι καλό ή κακό το ότι έχετε τόσους παίχτες και πρέπει να δώσετε δύο παιχνίδια για να παίξουν. Συμπεράσματα είναι και ομαδικά και σε κάποια πρόσωπα, στο σχηματισμό. Πραγματικότητα πάντων. Όλοι κάνουμε ίδιες προπονήσεις, ή είναι σημερινή ομάδα, ή είναι αυριανή ομάδα, ή η ομάδα που παίζει. Όλους συζητάω τα ίδια. Έχουμε ένα στυλ που θέλουμε να παρουσιάζουμε φέτος και αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι οι παίκτες. Εντάξει, σημερινό παιχνίδι δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά κερδίζαμε 3-0, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, παίξαμε την ομάδα που είναι από τη Super League, δεν είναι εύκολο να κερδίζεις κανέναν σήμερα. Κάναμε έναν 90 λεπτό, αύριο έχουμε δεύτερο παιχνίδι και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο επίσημο παιχνίδι. Όσο Βαρέλα βρίσκεται 90 λεπτά, είναι έτοιμος κάθε άποψη ή απλά έπαιξε έναν εντάλλη και θέλει ακόμα δουλειά. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να πει τώρα τραυματισμό. Σίγουρα ότι ακόμα δεν είναι επιτύχιο. Να πρέπει σήμερα να το δώσω. Το σκι δεν ήταν να φτιάξει όλο το παιχνίδι, αλλά και το καλά και το βάζει και σίγουρα. Ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θα σας συμβεί. Με αφορμή τα δύο γκολ του Περέιρα και μια κουβέντα που υπάρχει για το αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει κι άλλο επιθετικό ή όχι, εσείς αισθάνεστε ότι είστε καλυμμένος στη θέση των επιθετικών? Αισθάνεστε ότι έχει ανάγκη η ομάδα ίσως έναν ακόμη παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά? Κοιτάξτε, εμείς είπαμε από την αρχή ότι ψάχνουμε. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν τα πάρουμε. Εγώ από την αρχή είπα ότι έχουμε αυτή την τρίτη. Είναι ο Κλάους, είναι ο Κολούρης, είναι ο Περέιρα. Ψάχνουμε. Έχουμε ακόμα περιθώριο μέχρι την ομονία, αλλά δεν είναι καλά το περίοδο. Και θα κουτάβουμε. Με αφορμή και την λίστα που χθες δηλώσατε, το σκεπτικό σας για τον Κλάτσε ποιο είναι φέτος? Ένας παίκτης που τον υπολογίζετε πέρυσι και τώρα είναι εκτός από τη λίστα, τι σκέφτεστε? Από την αρχή όταν τελειώσαμε ήταν σχεδιασμένο ο παίκτης πάει στο ευρωπαϊκό και μετά τα βρει ομάδα που το πήγε. Τουλάχιστον εγώ είχα αυτή την πληροφορία.
προσφέρει, ξέρετε, μετά από το ευρωπαϊκό, είχε άδεια περισσότερες μέρες που ήταν και λογικό. Ξέρετε τώρα, περιμένει και ο ίδιος, θα δει τι θα γίνει μαζί του. Είναι κάτι που μπορεί να σηκώσει. Η ομάδα σας είναι ακόμα σοκαρισμένη. Πώς τους βλέπετε από ό,τι έγινε με τον Άγιαξ, τι χρειάζεται για να το ξεπεράσουν? Η ομάδα μου ήταν σοκαρισμένη μετά από το ένα παιχνίδι που κάτι στην άποψή μου, πριν το δύο παιχνίδι έχουμε κάνει δύο 90 λεπτά, είχαμε καλύτερες ευκαιρίες, δεν μπορούσαμε να περάσουμε εμείς, δεν περάσαμε, αυτό είναι το δεύτερο. Συνεχίζουμε, παίξαμε μια μεγάλη ομάδα, με μια ομάδα που κάθε χρόνο παίζει το Champions League. Είχαμε μια καλή ευκαιρία. Προχωράμε, έχουμε το επόμενο δύσκολο παιχνίδι, μπορεί να είναι και πιο δύσκολο από το παιχνίδι με τον ΑΕΚ, γιατί από την ΑΕΚ ξέρεις ποια ομάδα είναι και ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις. Έχουμε τώρα μπροστά μας μια ομάδα που ήταν η πρωτοπλήτρια της χώρας της και μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει πολύ καλύτερα από το παρελθόν όσο αφορά την Ευρώπη. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να δούμε στην Ευρώπη. Όχι, φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για λίγη μεγαλύτερη ψυχολογική στήριξη στον Αθανασιάδη, επειδή έχει ακούσει πολλά τα λεπτά των ευκαιριών στο μάτσο με τον Άγιαξ. Ακούω και εγώ, αυτό το λέτε, δεν διαβάζω, αλλά ακούω γιατί και να μην θέλω να πω, ακούω τι γίνεται. Αυτό που κάνετε δεν είναι δίκαιο. Τους λέω σαν προπονητής και τώρα είναι Αθανασιάδης, αύριο αν είναι και ο Περίρα και όποιος και να είναι, δεν είναι δίκαιο. Ήταν ένας παίκτης, ο οποίος είναι επιθετικός. Μπήκε σε δύο παιχνίδια, σε τέσσερις και πέντε φάσεις. Έβαλε ένα γόλ. Κάνουν και οι μεγαλύτεροι παίκτες και οι καλύτερες ευκαιρίες από αυτές που έχει κάνει ο Κλάους. Ένας παίκτης ο οποίος έχει βάλει μέχρι τώρα δεν ξέρω πόσα γόλ το πάω. Το πιο εύκολο είναι όταν ο παίκτης κάνει κάποιες ευκαιρίες να το κράζουν όλοι και να γίνεται αυτό που γίνεται με τον ίδιο. Δεν είναι σωστό και δεν είναι δίκαιο για μένα. Όποιος και να είναι μιλάω, δεν μιλάω τώρα που είναι ο Κλάους, ο Βενιτσιάδης. Για μένα επιθετικός ένας είναι σωστός και καλός, δεν είναι όταν βάζει γκολ, τέτοια είναι τέτοια που πρέπει να βάζει γκολ. Αλλά εμένα προβληματισμό είναι όταν ο παίκτης, ο επιθετικός δεν μπαίνει στην ευκαιρία. Και αυτό είναι το σίγουρο. Έχει δουλέψει καλά, έχει βγάλει 2-9 λεπτά. Δυστυχώς δεν κατάφερε να βάλει και το δεύτερο γκολ. Ήθελε παραπάνω από τους όλους μου σε ζώο, ο ίδιος τον άλλο τον γκολ. Αυτό πρέπει να καταλάβετε και εσείς. Αυτά και για τον Αθανασιάδη και για τον Περέρα και για τον Γκάτσε και για τον Βαρέλα, για όλα όσα μας απαντάει ο Βλάντα Νίβιτς. Κάποια μηνύματα να δούμε. Φίλος του Παναθηναϊκού μας γράφει για ό,τι λέγαμε νωρίτερα. Ο άξονος του Παναθηναϊκού είναι ένα επίπεδο πάνω. Μολέδο με Σίλντεφελτ που έρχεται, Ζέκα με Λεντέσμα. Αυτοί οι δύο είναι. Και Μπέρκ και Μπάρμπο μπροστά. Αυτοί οι δύο είναι. Η διαφορά ποιότητας είναι χαώδης, λέει. Λέει. Για τον άξονα. Καλά. Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ λέω ότι Λεντέσμα Ζέκα, αυτοί οι δύο είναι. Έχεις Μπέρκ και Μπάρμπο εσύ? Αν έχω Μπέρκ και Μπάρμπο. Ναι. Εγώ λέω ότι ο Μπέρκ πέρσι, να πούμε, στα play-off, Μπέρκ και Λέτο, τους εξαφάνισε ο Τζαβέλας. Δεν τους έβλεπε. Λέω εγώ. Μιλάμε με γεγονότα τώρα, εντάξει. Όχι με κάτι που εικάζω. Εντάξει, play-off, ειδικές συνθήκες, τέλος χρονιάς. Ειδικές συνθήκες, εγώ λέω. Βάλω όλη την παρουσία τους. Ναι, εγώ λέω ότι με την δύναμη και την ταχύτητα στο δίδυμο των κεντρικών αμυντικών που έχουμε, δεν τους φοβάμαι. Και ο Ιμπάρμπο. Εσύ μην τους κρίνεις τώρα την επιθετικό του Παναθηναϊκού με τον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Όλη τη χρονιά δες. Ο Μπέρκ βάζει 25 γκολ κάθε χρόνο. Τι βάζει? Βάζει 25. Τι λες, ρε. Πώς τη λέω, αυτό που λέω. 25 βάζει. Έβαλε. Πάνω από 20 είχε πάλι. Με λιγότερα μάτς. Είχε πάνω από 20. Τι λες, ρε. Τα 5 που βάλαμε τον Παθακικό μετρά. Τι να κάνουμε, 5 ρε φίλε. Και ο άλλος έβαλε με την Αμό Μίνσκ. Τι να κάνουμε. Ναι, δεν τα βάλε στο πρωτάθλημα. Ωραία, δες, τι έχει. Τι να μειώσει τον Παθακικό. Έχει. Ο καλύτερος επιθετικός στη χώρα είναι. Δεν είναι ο καλύτερος. Είναι. Εντάξει, καλύτερος. Είναι. Εγώ λέω ότι το ατού του Παθακικού είναι το Λεντέσμα Ζέκα, αυτή η διάδοση. Δεν ξέρω πώς θα αντέξει ο Λεντέσμα. Έχουν πολύ μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας και λιγότερο βάθος. Είμαστε πολύ καλύτεροι στα ακραία μπακ που παίζουν σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είμαστε πολύ πιο ποιοτικοί και γρήγοροι. Εντάξει, και το βασικότερο, έχουμε βάθος. Δηλαδή, αυτή άμα δεν παίξει, ξέρω εγώ, κάποιος,
θα βάλουν τον Βηγιαφάνες που δεν έχει δείξει τίποτα στον Παναθηναϊκό και τον Μπουμάλ. Που είναι για τα, για τα ψαχνά. Και με Πέμπτη Κυριακή έσφιξαν. Ναι, γιατί δεν το είχαν πέσει. Και βέβαια και άμα δεν περάσουν στην Ευρώπη έσφιξαν, γιατί εκεί θα έχει άλλο ζόρι. Εντάξει, εμείς έχουμε βάθος. Εμείς έχουμε και άλλη μία επιλογή. Δεν ξέρω, ο Ρινάλντι αν είναι καλός παίχτης. Έχει γκολ αυτός που πήρανε. Έχει γκολ στην Αργεντινή. Αλλά και ο Περέιρα έχει γκολ στην Αργεντινή. Και στον ΠΑΟΚ δεν λογίζεται καν βασικός. Εντάξει, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει μία κίνηση ακόμη να κάνει. Αν πουληθεί και ο Λούκας, που εκεί φαίνεται να πάει το έργο. Ναι. Ωραία. Θα έχει εκταμιεύσει ένα σημαντικό ποσό. Είναι αδιανόητο να μην κάνει την ακριβότερη του και σοβαρότερη του κίνηση τώρα. Γιατί κακά τα ψέματα με αυτόν τον Ολυμπιακό και με ΑΕΚ Παναθηναϊκό, που ο Παναθηναϊκός είναι πολύ βελτιωμένος, η ΑΕΚ όχι, αλλά δεν έχει το βάθος, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να κάνει κίνηση. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει και κάποια πράγματα ακόμη για να βρει ισορροπία μέσα ως ομάδα που δεν τα κάνει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Η μία κίνηση που απομένει πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου. Και όχι με πρώην ποδοσφαιριστή. Και προκρίσει στην Ευρώπη. Θα προκριθούμε στην Ευρώπη. Δεν κάθομαι εγώ τώρα. Ωραία, μετά τον όμιλο. Α, ναι. Μετά τον όμιλο. Για τον φίλο προτάει για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει σήμερα δική του παραγωγή για να δείξει το μάτς. Δεν έχει. Είναι σε άλλη έδρα. Δεν είναι στο. Εντάξει, μπορεί να κάνει μια συμφωνία, αλλά δεν νομίζω. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Σε ένα διήμερο φιλικών αγώνων που πάντα έχουν ενδιαφέρον. Πάντα. Και σοβαρός πρέπει να είσαι και να κερδίζεις πρέπει και συμπεράσματα και σε πρόσωπα και σε ομάδες, τα πάντα. Και μην ξεχνάμε ότι την άλλη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν πάει για περίπατο στη Τυφλίδα. Και καλή έδρα είναι και ιστορική ομάδα είναι και κίνητρο πολύ μεγάλο έχουν. Και αν ο ΠΑΟΚ πάει φυσικασμένος, θα τρέχει μετά για τη ρεβάνς. Δεύτερη ώρα με τη Ρέμβη. Και σήμερα cocktail day στη Ρέμβη με ένα cocktail, άλλο ένα για όλους εσάς που θα προτιμήσετε και σήμερα να βρεθείτε στο κορυφαίο μαγαζί της Θεσσαλονίκης και για ποτό και για καφέ και για φαγητό και τα πάντα στη Ρέμβη. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο χθεσινό παιχνίδι και με μεγάλη χαρά θα μιλήσουμε με ένα παιδί που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ και πριν πολλά χρόνια. Ο Σάντος τον είχε ξεχωρίσει έτσι από μια φουρνιά παιχτών πριν 7-8 χρόνια. Είχε χρησιμοποιηθεί και σε αγώνα επίσημο με τον Άρη. Και βεβαίως ο Κριστιάν Μίλιεβιτς στα 24 του πλέον είναι στη Βέρεια. Έπαιξε χθες στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ και θα μας μιλήσει για όλα αυτά. Κριστιάν, καλημέρα. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είσαι? Καλά, καλά εσείς? Ευχαριστημένο στη Βέρεια. Πώς βλέπεις τη χρονιά να ξεκινάει και να πηγαίνει με την ομάδα της Βέρειας? Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος μέχρι τώρα. Έχουμε ένα... Το group είναι mix. Έχουμε έμπειρους παίχτες, έχουμε και μικρά παιδιά. Είμαστε ακόμα σε προετοιμασία, βελτιώνουμε και δουλεύουμε σκληρά. Πιστεύω μόλις ξεκινάει το πρωτάθλημα ότι θα αρχίσουμε καλά. Ξέρεις, όλοι όσοι βλέπουν τα roster των ομάδων έχουν κάνει μια εκτίμηση ότι η Βέρεια είναι λίγο αδύναμη, ότι ίσως είναι από τις ομάδες που θα κινδυνεύσουν. Πώς το βλέπεις εσύ? Τάξη, είναι νωρίς ακόμα? Είναι νωρίς. Ακόμα θα κάνουμε 2-3 μεταγραφές πιστεύω. Ναι. Αλλά αυτό είναι καλά για μας, ότι είμαστε underdogs. Είναι ποδόσφαιρο και όλα μπορεί να γίνουν. Θα δούμε μετά. Σωστά. δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Στο γήπεδο μιλάμε εμείς. Λες, είναι καλύτερα να μην σε υπολογίζουν. Σωστά. Ναι. Σωστά. Πώς σου φάνηκε χθες που επέστρεψες στη Τούμπα και έπαιξες κόντρα στον ΠΑΟΚ, έστω και σε μάτς που δεν είχε κόσμο? Εντάξει, πάντα είναι ωραία να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη και στη Τούμπα και να δω τα παιδιά που ξέρω εκεί. Το παιχνίδι ήταν καλό, καλό για μας. Είδαμε, παίξαμε και με μια πολύ δυνατή ομάδα.
Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Πριν πάμε στο παιχνίδι, τα παιδιά που ξέρεις δηλαδή από τότε, από το 2007-2008, πότε ήταν, ποιοι έχουν μείνει στον ΠΑΟΚ? Ο Αθανασιάδης. Είναι ο Γλύκος, ο Γλύκος. Αθανασιάδης, ο Μαλεσάς. Ναι. Ναι, ναι. Και είναι και, και τα άλλα παιδιά, αλλά δεν παίξανε χθες. Δεν είναι και το team και ο προπονητής, ο Ίβιτς ήταν συμπαίκτης μου. Ναι, 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 ναι. Αρκετά μείνανε. Σωστά, σωστά. Από το χθεσινό παιχνίδι, τι κρατάς? Δεν έγιναν πολλές φάσεις, ούτε ο ΠΑΟΚ έκανε πολλές φάσεις, έβαλε όμως 3 γκολ και εσείς δεν απειλήσατε ιδιαίτερα. Εντάξει, είμαστε ακόμα σε προετοιμασία. Ήταν μίξ η ομάδα. Ακόμα έχουμε δουλειά μπροστά μας. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι σε άλλη κατάσταση. Έχουν παίξει περισσότερα μάτς, είναι πιο έτοιμοι. Αυτό. Είπε ο προπονητής σου χθες, καταρχάς εντάξει, είπε ότι περιμένει μεταγραφές, έτσι το είπε για να ενισχυθεί η ομάδα. Είπε για τον ΠΑΟΚ ότι νιώθει πως και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός φέτος θα απειλήσουν πιο πολύ τον Ολυμπιακό. Όπως βλέπεις τον ΠΑΟΚ, εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο φέτος στο πρωτάθλημα? Είτε, από ό,τι βλέπω εγώ είναι πιο δυνατή από τις προηγούμενες χρονιές. Πιστεύω και ο Ίβιτς είναι πολύ καλός προπονητής και θα τους οδηγεί εκεί που πρέπει. Πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν αυτή τη χρονιά πολύ καλά. Αν και ο κόσμος είναι μαζί τους καλά, πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Τι θέλεις να πετύχεις εσύ στη Βέρεια, να καθιερωθείς, να έχεις μια μόνιμη θέση? Πώς σκέφτεσαι τη χρονιά για σένα? Εντάξει, όλοι οι παίχτες θέλουμε να παίξουμε. Εγώ θέλω να βοηθήσω όπως ότι πιο πολύ μπορώ στην ομάδα, να πετύχουμε, να μείνουμε στην κατηγορία και να παίξουμε καλά και χωρίς τραυματισμούς, αυτό. Ναι, σωστά. Κάτι τελευταίο. Έφυγες από τον ΠΑΟΚ εκείνα τα χρόνια, πήγες στην Ιταλία, στην Πρέσια, επέστρεψες, έχεις παίξει στο Λεβαδιακό, στον Απόλλωνα, στη Λαμία. Πόσο διαφορετικός είναι τώρα ο Μίλεβιτς? Εντάξει, τότε ήμουν μικρός και λίγο τρελός. Τώρα έχω καταλάβει κάποια πράγματα, έχω, πώς λέγεται, οριμήσει. Οριμάσει, ναι. Ναι, οριμάς. Εντάξει, έχω βελτιωθεί σε πολλά πράγματα, θέλει ακόμα δουλειά, αλλά εντάξει, νιώθω σαν ένας άλλος Μίλεβιτς. Μάλιστα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Μπράβο. Θα σε παρακολουθούμε. Καλή χρονιά. Να έχεις στη Βέρεια ό,τι καλύτερο, Κριστιαν. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Μίλεβιτς γεννήθηκε στη Σουηδία. Έχει και Σέρβο πατέρα, αν δεν κάνω λάθος. Και πέρασε από αρκετές ομάδες μέχρι τώρα να τον εμπιστευτεί ο Βοσνιάδης και η Βέρεια. Και να δούμε τι μπορεί να πετύχει. Ο Βοσνιάδης γενικά, επειδή ξέρει την Β' Εθνική, έκανε κάποιες επιλογές από αυτήν. Ναι. Να δει και ο αριστερός ο Μπακ, πώς το λέγανε, ρε, Χαροντάκης. Χαροντάκης. Ναι, ο Χαροντάκης που ήταν στα Τρίκαλα. Και ο Μίλεβιτς που έκανε καλό πρωτάθλημα στην Λαμία πέρσι. Γενικά έχει, κοιτάει φθηνές λύσεις, γιατί δεν υπάρχουν και λεφτά στη Βέρεια από ό,τι ξέρουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο Βαρέλα, στο Φερνάντο Βαρέλα και τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Να τον ακούσουμε για το πώς έτσι βλέπει το ξεκίνημά του στον ΠΑΟΚ, για το τι έχει να πει σε όλους μετά από αυτό το σοκ που έχει υποστεί η ομάδα, γιατί πράγματι και εντός ομάδας ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει αυτό το 1-2 και το πώς διαμορφώθηκε δηλαδή αυτόν τον αποκλεισμό που δεν άξιζε στον ΠΑΟΚ. Κάτι από αυτά σκέφτομαι πολλές φορές, λέμε ήρθε αυτός ο παίκτης για το Champions League, ότι ξέρω εγώ τον έπεσε στο Champions League. Αυτό είναι, περνάει σε μια μέρα, χάνεται. Δηλαδή έχεις πολλά χρόνια.
κερασάκι είναι αυτό, δεν μπορεί να είναι. Ναι. Δηλαδή τώρα που χάθηκε το Champions League, τι πάει να πει, ότι ο κάθε Κάνιας ή ο κάθε Βαρέλα τελείωσαν, απογοητεύτηκαν και δεν έχουν να προσφέρουν. Εντάξει. Ας τον ακούσουμε, τον Βαρέλα, που τον είδαμε για μία πρώτη φορά χθες. Πολύ ενθαρρυντικό το ότι έβγαλε 90 λεπτό. Και ίσως πολύ σύντομα την άλλη εβδομάδα να αρχίσει να έχει πιο ενεργό ρόλο και στα επίσημα παιχνίδια. Για να τον ακούσουμε. Το κατεβείς μιλιόρ, την κοινωτρινά κοή κύπα, την ήταν το βοβάρα μια φόρμα και κατεβεί εκ πάσα τον κοινωτρινά μιλιόρ για να παρεμβάρα εκεί που να σε βοηθήσει. Όχι, είμαι μια χαρά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά αρχίζω και βρίσκω ρυθμό, ήταν ένα πολύ καλό πρώτο τεστ. Βρίσκω ρυθμό, μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και ελπίζω σιγά σιγά να μπορώ να φτάσω στο 100%. Είναι πολύ έμπειρος στα γήπεδα. Νιώθει έτσι μια στεναχώρια μέσα στην ομάδα για αυτό που έγινε με τον Άγιαξ, επειδή μάλλον ο ΠΑΟΚ άξιζε να περάσει. Και τι θα ήθελες να συμβουλεύσει γενικώς όλους με την εμπειρία του, πώς θα ξεπεράσει αυτό το σοκ? As a player, you are very experienced. Do you feel that the team is a little bit angry because they didn't pass with Ajax? And what is the best thing for the team to do now in order to pass this? Sim, a equipa está tá triste por não ter passado a eliminatória. Penso que esse era o grande objetivo do clube e dos jogadores. Mas penso que agora tem que se levantar a cabeça e sabemos que vem dois jogos difíceis contra o Dinamo Tbilisi e temos que levar de vencida para conseguirmos entrar na Europa League, que esse é o grande objetivo da equipa. Penso que todos unidos, todos concentrados, temos valor para passar o Tbilisi. Φυσικά η ομάδα είναι δυσαρεστημένη, είναι λογικό, γιατί ήταν ένας μεγάλος στόχος του κλαμπ να βρεθεί στους ομίλους του Champions League, να παλέψει τουλάχιστον ακόμα, για ακόμα δύο παιχνίδια. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και ξέρουμε να κάνουμε είναι να κοιτάμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς σε ξεπερνάνε οι καταστάσεις. Εμείς το μόνο που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έρχονται δύο πολύ δυνατά παιχνίδια με την Δυναμό Τυφλίδας. Θέλουμε όλοι πάρα πολύ να είμαστε στους ομίλους του Europa League και φυσικά δουλεύουμε αυτή τη στιγμή γι' αυτό και για την έναρξη του πρωταθλήματος. Αισθάνεται έτοιμος για το παιχνίδι που έρχονται με την Δυναμό Τυφλίδας? Ao momento desse jogo, penso que estarei pronto para dar um contributo, se o Mister assim entender. Tenho vindo a treinar com a equipa, penso que quando chegar ao dia do Dinamo Tbilisi, ao primeiro jogo do campeonato, estarei pronto para dar o meu serviço, se o Mister assim entender. Σίγουρα, ήδη είμαι σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Κάθε μέρα βρίσκω όλο και καλύτερα τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι αν όχι στο πρώτο, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και στο δεύτερο παιχνίδι, θα είμαι στο 100%. Τι να περιμένουμε, όπως βλέπει την ομάδα, τι έχει να της δώσει, έτσι πώς αισθάνεται τον εαυτό του, όπως το ξέρει τον εαυτό του, τα χαρακτηριστικά του? Your characteristics, how do you think you can help the team? Ajudar a equipa no meu serviço, dar o meu melhor dentro de campo, tentar que a equipa não sofra golos, estar o mais concentrado possível e fazer com que a equipa seja ganhe qualquer título este ano. Este é um grande objetivo, é vir a Paulo e tentar ganhar um título. Ο πρώτος στόχος σαν αμυντικός είναι φυσικά να βοηθήσω την ομάδα να μην δεχτεί γκολ. Αν καταφέρουμε και δεχτούμε όσο λιγότερα γκολ γίνεται, σημαίνει ότι θα έχω κάνει καλά τη δουλειά μου. Από εκεί και πέρα οι στόχοι είναι συλλογικοί. Φυσικά πρώτος στόχος είναι να μπορέσω μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες μου να κερδίσουμε έναν τίτλο στο τέλος της χρονιάς. Ήταν λίγο άτυχος από την άποψη ότι το πρώτο παιχνίδι ήταν χωρίς κόσμο. Βέβαια ήταν νομίζω θεατής το προηγούμενο με τον Ajax. Μια άποψη και αν αδειμονή για τη στιγμή που θα παίξει μπροστά στο κοινό αυτό. At the first game that you played here at Tumba, there wasn't any fans in the stadium. The stadium was empty. Do you expect the first game with fans? Do you want the first game to come a little bit fast? Yes, sim. Eu vi o jogo contra o Ajax aqui no Tumba. Uma atmosfera incrível, inacreditável, nunca tinha visto uma coisa assim.
assim. Penso que os fãs são a mais-valia para o clube. E penso que a maior parte dos jogos que eles vierem nos apoiar, estaremos mais perto para ganhar os outros. Πράγματι ήμουν στο παιχνίδι με τον Άγιαξ στην Εξέδρα και εντάξει, αυτό, ήταν, αυτό που είδα ήταν απίστευτο. Έχω παίξει και έχω δει πολύ δυνατές ατμόσφαιρες σε πολύ δυνατά γήπεδα, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν πρώτη φορά που είδα κάτι τέτοιο. Και εννοείται ότι αν ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο και μας στηρίζει έτσι σε κάθε παιχνίδι, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε πιο πολλά παιχνίδια από ότι αν το γήπεδο θα ήταν άδειο. Επειδή πέρασε και ένας συμπατριώτης του, τον Γκάρι Ροντρίγκες, πόσο σημαντικό να έχει έναν άνθρωπο που τον ξέρει καλά εδώ στην ομάδα. Because Gary just passed, is it nice to have somebody that you can, you know, speak a little bit more direct to him? Sim, ajuda muito, ajuda na integração no clube, saber a atmosfera do clube, saber o que é que se passa no clube, foi uma ajuda muito, muito importante para mim, tanto o Gary como o Djalma, como o Jairo, o Leonardo, que falam português. Penso que para mim foi muito bom chegar aqui e ter estes companheiros. Para mim a integração foi muito boa. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό γιατί έχεις έναν άνθρωπο με τον οποίο μιλάς πολύ πιο άμεσα. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να προσαρμοστώ πολύ γρήγορα, να μου είπε πράγματα για την ομάδα, δηλαδή μικρές καθημερινές λεπτομέρειες οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτός, όπως παιδιά όπως ο Ζάρε, ο Τζαλμά, ο Λεωνάρντο που μιλάνε πορτογαλικά, είναι πολύ πιο εύκολο να συνεννοηθείς και να προσαρμοστείς πιο γρήγορα με αυτόν τον τρόπο. Ερωτήστε ελληνικά, μετάφραση αγγλικά και απάντηση του ποδοσφαιριστή στα πορτογαλικά. Καταλαβαίνει αγγλικά, αλλά ήθελε να μιλήσει πορτογαλικά και ο Κώστας Ζώτος μετέφραζε. Αυτός είναι ο Βαρέλα από τα νέα πρόσωπα του ΠΑΟΚ, τόσο πολύ συζητημένο πρόσωπο αυτό το καλοκαίρι. Είπαμε ότι είχαμε την αίσθηση ότι άξιζε τον κόπο και μακάρι πραγματικά. Και παίκτης, υπομονή ναι, και τα λεφτά που δόθηκαν μάλλον θα πιάσουν το μάλλον. Φίλος γράφει για αυτό το πράγμα, αν και έπαιξε μόνο ένα μάτς και αυτό φιλικό έδειξε παίχτη με πολύ καλή ποιότητα και ψηλά και χαμηλά. Φίλε, για το σημερινό φιλικό είπαμε ότι δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση μέχρι και τώρα. Να κλείσω δύο εισιτήρια κατέβουμε. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρω από αυτό, εγώ νόμιζα μας δείχνει. Καλημέρα, γράφει ο Κώστας. Εσείς βγάλατε συμπεράσματα για την εικόνα του ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά. Με δύο παιχνίδια, με τον Άγιαξ και το φιλικό με τη Βέρεια, χωρίς να έχει δεθεί ακόμα η ομάδα και χωρίς να μας έχει δείξει ο Ίβιτς τη βασική ενδεκάδα. Ψυχραιμία. Το ονομάει, θα είμαστε καλά. Σταύρο, στις μαύρες είσαι σήμερα. Δεν είμαι στις μαύρες μου. Οι μαύροι με γανάκτησαν χθες που δεν κάνανε τα απλά. Ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα, η ομάδα έχει προοπτικές να κάνει σπουδαία πράγματα μέσα στη χρονιά, πλήρες ρόστερ και επιτέλους ένα προπονητή που νιώθει από ΠΑΟΚ. Θυμηθείτε την κουβέντα, ο παράγοντας Ίβιτς είναι πολύ σημαντικός. Μαζί σου θέλει πολύ μεγάλη στήριξη ο Ίβιτς από μέσα. Και όχι από εμάς, από εμάς θα την έχει έτσι κι αλλιώς. Αυτό. Ο ΠΑΟΚ να το στηρίξει. Να μην του βάζει διλήμματα τύπου κάτσε. Θα έχει. Ένα παράδειγμα. Ναι, θα έχει που θα έχει. Ή τύπου Τζιόλι, γιατί στο ίδιο είναι. Ένα δύσκολο έργο διαχείρισης. Δεν είναι απλά. Όταν έχεις 25 παίχτες που είναι εκεί σε ένα καλό επίπεδο, θέλει να τους διαχειριστεί, σωστά. Μην του βάζουν και εμπόδια αντί να τον βοηθάνε. Λοιπόν, η ομάδα αυτό που θέλει είναι κάθε εβδομάδα να είμαστε εκεί με τη φωνή μας και τον παλμό να δίνουμε φτερά. Γράφει ο φίλος εδώ. Συνεχίζω 5-55. Σταύρο, να φύγει ο Περέιρα. Ή τον θες για τρίτη επιλογή στους επιθετικούς. Μήπως γίναμε ρεάλ και δεν το ξέρω. Εγώ τι να πω. Εγώ σας είπα για τον Περέιρα τι πιστεύω. Ότι είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν παιχνίδια που είναι πάρα πολύ χρήσιμους. Άρα να μείνει. Δεν είναι το πρόβλημα μας αν θα φύγει ή θα μείνει κάποιος. Το θέμα είναι να ξέρουμε τι κάνει. Τι νομίζω, μπορεί και τι δεν μπορεί. Νομίζω πάντως ότι έχει εγγυημένα κάποια γκολ πάνω από 10. Ναι. Στη χρονιά και αυτό δεν είναι απλή υπόθεση. Εννοείται δεν είναι απλή υπόθεση, ρε φίλε. Αλλά το θέμα είναι ότι αν θα πάω να παίξω παιχνίδι υψηλού επίπεδου, εκεί δεν μου κάνει. Είναι σαφές. Τι να κάνουμε τώρα. Το ξέρουμε τον παίκτη. Ξαναπαίξαμε. Τι κάναμε τη χρονιά του που έπεσε ο Περέιρα στην Ευρώπη, θυμίστε μου λίγο. Στην Ευρώπη? Ναι, τι κάναμε. Ο Περέιρα, όλη η ομάδα. Δεν... Ναι, βρε αγοράκι μου, τι κάναμε. Μια απλή παρουσία. Αυτό. Εντάξει, δεν. Αποκλείστηκε από την γενικά.
Από την King Cup, έτσι, μπράβο. Τι ώρα είναι. Ήτες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά ο Σταύρος Κοντονής γνωστοποιεί με τη σημερινή του κίνηση το γεγονός ότι η ΕΠΟ προσπάθησε κρυφά να παρέμβει στην αθλητική δικαιοσύνη και να ορίσει τους δικαστές που εκείνη ήθελε στις επιτροπές της ΕΠΟ. Λοιπόν, ο Κοντονής το γνωστοποιεί αυτό στη FIFA σε μια περίοδο όπου έπρεπε να υπάρχει συνεννόηση, έτσι, και ζητάει πλέον επίσημα τον ορισμό μιας προσωρινής δίκησης. Να το δούμε από την αρχή το όλο θέμα. Είναι λοιπόν επιστολή που έστειλε ο Σταύρος Κοντονής στην Παγκόσμια Ομοσπονδία και σε αυτή αναφέρει: απευθύνομαι απευθείας στη FIFA, δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε συνειδητά να διακόψει κάθε επαφή με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μετά την τελευταία πραξικοπηματική και παράνομη απόφασή της να αναδιαρθρώσει, εισαγωγικά, μονομερώς και απρόκλητα τη σύνθεση των πειθαρχικών οργάνων, παραβιάζοντας κατάφορα υφισταμένες συνταγματικές διατάξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις και την από 4/8/16 απαρνητική επιστολή μη συμμόρφωσης της ΕΠΟ. Πρόκειται για μια πρωτοφανή σε παγκόσμιο επίπεδο παρέμβαση στη δικαιοσύνη, η οποία αντικατοπτρίζει με σαφήνεια την προσέγγιση της ΕΠΟ στο μείζον θέμα της απονομής δικαιοσύνης και της ισονομίας στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρόκειται για ακόμα μια ομοί συστημική παρέμβαση επιτακτικών δικαστών, οι οποίοι απροκάλυπτα διαχωρίζονται σε αρεστούς και μη, και εν τέλει μετατρέπονται από ανεξάρτητα διοικητικά όργανα σε διοικητικούς υπαλλήλους της ΕΠΟ. Είναι σαφές ότι η διοίκηση ομοσπονδίας με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί αφενός να διαιωνίσει τις πελατειακές της σχέσεις με συγκεκριμένα ποδοσφαιρικά κέντρα. Πώς είναι το πελατειακές σχέσεις στα αγγλικά, customer relations. Και αφετέρου να εκφοβήσει κάθε ευσυνείδητο δικαστή στην άσκηση των καθηκόντων του. Καταγγέλει εδώ ο Κοντονής. Και όλα αυτά σε μια εποχή που σύσσωμη ελληνική κοινωνία μόλις έναν χρόνο μετά την καθιέρωσή τους, των τακτικών, πλέκει το εγκόμιό τους για την εξαιρετική άσκηση των καθηκόντων τους και την επιβολή της ισονομίας στο ποδόσφαιρο, μη λαμβάνοντας υπόψη μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αλλά τηρώντας στο ακέραιο τον νόμο. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει με εκοφαντικό τρόπο η επιστολή κόλαφος του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, κυρίου Γεργουλέα, την οποία και σας κοινοποιώ, λέει Κοντονής στη FIFA, και η οποία εκθέτει ανεπανόρθωτα τη δίκη της ΕΠΟ και τους φερόμενους ως νομικούς ισχυρισμούς της, οι οποίοι αγγίζουν το όριο της γελοιότητας. Συνεχίζει. Πράξεις πραξικοπηματικού χαρακτήρα που επιχειρούν να καταστρατηγήσουν συνειδητά και κατά συρροή το νομικό πλαίσιο που διέπει όλους τους Έλληνες πολίτες και τα νομικά πρόσωπα είναι απαράδεκτες και η κυβέρνηση θα αντιδράσει μέχρι τέλους. Η ΕΠΟ επιβεβαιώνει τη διαχρονική άποψη των προϊσταμένων του αθλητισμού στη χώρα, βάσει τη οποία μόνο η νομοθέτηση συγκεκριμένων διατάξεων μπορεί να προασπίσει το ποδόσφαιρο και την κοινωνία από τα νοσηρά φαινόμενα. Και κατόπιν όλων αυτών, λέει, διακόπτουμε οριστικά κάθε επαφή και επικοινωνία με την παρούσα δίκη της ΕΠΟ. Δεύτερον, σας καλεί, όπως ενεργοποιήσετε, τη διάταξη του καταθήκου της FIFA, διορίζοντας προσωρινή δίκηση στην ΕΠΟ, αποτελούμενη από προσωπικότητες υψηλού κύρους, η οποία θα οδηγήσει σε πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας και σε αδιάβλητες εκλογές στην ΕΠΟ. Αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων, η κυβέρνηση θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες που κρίνει αναγκαίες. 4. Υπό τις παρούσες συνθήκες, κανένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα δεν πρόκειται να αρχίσει και να διεξαχθεί στην Ελλάδα μέχρι την τελική καθάριση της παρούσης κατάστασης. Καθεστώς ανομίας, συστηματικής παραβίασης του νομικού πλαισίου της χώρας και δημιουργίας συνθήκων πρόκλησης κοινωνικής αναταραχής και βίας διαμέσου του ποδοσφαίρου, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά ή να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης. Αυτά αναφέρει ο Κοντονής. Με λίγα λόγια, δεν σε βλέπω στη Λιβαδιά 20 του μηνός. Ναι, δεν έχει πρόβλημα να το κάνει. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι απειλή στα λόγια. Λοιπόν, κλείνω τη συζήτηση με όλα αυτά που έχουμε πει το τελευταίο διάστημα. Όλοι μας, εσείς, η FIFA, κύριε Κουτσοκούμνη, εμείς, η ΕΠΟ κτλ. Με το που την επομένη της αναχώρησής μου στο Ρίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η ΕΠΟ προχώρησε στην αναδιάρθρωση των πειθαρχικών της οργάνων, κρατώντας μάλιστα μυστική την παρέμβαση αυτή. Ακόμα και από το Συμβούλιο Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών. Εκτιμώντας προφανώς ότι η απουσία μου στο εξωτερικό
θα τη βοηθήσει να υλοποιήσει ανελέγκτος τις παρανομίες που καιρό σχεδίαζε, που εδώ καιρό σχεδίαζε. Άντε απάντησε τώρα εσύ, που είσαι ΕΠΟ. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μετά από όσα έχουν γίνει, συνεχίζουν κρυφά να προσπαθούν να βολέψουν κόσμο και να ελέγχουν τα πάντα. Εξάλλου είναι και δύσκολες ημέρες μετά από όσα έχουν συμβεί. Νομίζω ότι δεν θα αφήσουν τίποτα στην τύχη. Έτσι θα θέλουν. Ναι, γιατί δεν έχουν και ομάδα. Ναι. Πάμε στα μηνύματα των φίλων. Πείτε μου τι διαφορά έχει το κράξιμο σε Μπίσες Βαρκρέσπο, Ροδρίγκες ή Περέιρα με το κράξιμο σε Κλάους και Τζιόλι. Γιατί το ένα είναι καλό και το άλλο κακό. Όλα τα κραξίματα είναι στο ίδιο επίπεδο. Όπως ο Κλάους που είπαμε πριν δεν μπορεί να πλασάρει από δεξιά με τίποτα. Μισό λεπτό, έχεις καταλάβει τι έχει γραφτεί για τον Κλάους αυτές τις μέρες. Τώρα σοβαρά μιλάτε. Τι έχει ακούσει για το σπίτι του, για την οικογένειά του, για τα μαλλιά του, για τη γυναίκα του, για το αυτό του. Για... Έχετε αντιληφθεί τι έχει γραφτεί. Τι κατάρες έχουν πέσει πάνω του. Το ίδιο είναι. Να λέμε, ξέρω εγώ, ότι ο Μπίσες Βαρ είναι πίσω ή ο Κρέσπο είναι λίγο light από αυτά που γράφει τον Αθανασιάδη. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Τι συγκρίσεις κάνεις. Όχι, και γενικά εμείς στο ίδιο επίπεδο είναι όλοι κριτικοί. Δεν ξεχωρίζουμε Έλληνες με ξένους, είναι όλοι παίχτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τι διαφορά έχει το ότι λέμε ότι ο Μπίσες Βαρ δεν είναι έτοιμος ακόμη, έπεσε διαφορετικό ποδόσφαιρο, ότι ο Κρέσπο είναι, δεν είναι aggressive, που το βλέπει και ο τυφλός. Ωραία, ότι ο Ροντρίγκες έχει μία στις 10 επιλογές σωστές στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο ή ότι ο Περέιρα είναι πολύ καλός για μικρά παιχνίδια αλλά στα μεγάλα χάνεται. Γιατί σας έχει μείνει σας η εικόνα από τον γκολ του Καραϊσκάκη. Okay, και το φάουλ στον Παναθηναϊκό. Στη ροή του αγώνα, ας το αποτέλεσμα. Στη ροή του αγώνα, τι κάνει. Εντάξει. Κάνει 4 πράγματα. Ο άλλος μπορεί να κάνει 5 πράγματα. Και οι δύο έχουν μια χρησιμότητα. Αλλά έχουν και αδυναμίες. Εμείς πρέπει να τις καταγράψουμε. Και βέβαια εντελώς αλλού το μήνυμα του 903 λέει μεγαλύτερο κακό κάνει ότι υπερασπιζόμαστε τον Αθανασιάδη. Δεν υπερασπιζόμαστε κανέναν Αθανασιάδη και κανέναν Χ. Αθανασιάδη. Τον ΠΑΟΚ υπερασπιζόμαστε. Είμαστε κατά αυτής της συνήθειας να στοχοποιούνται πρόσωπα. Και πάντα. Και κάποιοι λέει αντιδρούν εντονότερα. Ας αντιδράσουν εντονότερα. Εσύ που κοιτάς να συμμετέχεις σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει και να παίρνεις θέση. Να είσαι με το σωστό. Και όχι να σφυρίζεις αδιάφορα όταν διαποπέμπονται στελέχη του ΠΑΟΚ. Τα ονόματα δεν παίζουν ρόλο. Γιατί ξέρουμε καλά ότι και να φύγει ο Αθανασιάδης, μετά ακολουθεί άλλος. Έγινε με τον Σαλπικίδη. Έπιασε. Με μεγάλη ευθύνη του Σαλπικίδη. Ποιο ρε, μην πας μόνο σε παίχτες. Ναι. Σε παράγοντες και σε προπονητές. Και σε... Έγινε, ναι, με βρίζες, σε αγοράκιδες, έγινε, με όλους έγινε. Ωραία. Έγινε με τον Τζαβέλα, δεν τους έπιασε. Το γυρίσαμε τώρα, ψάχνουμε άλλον. Τον Αθανασιάδη. Ελπίζω θα τους πιάσει. Ο χαμένος σε αυτή την ιστορία όλοι είναι ο ΠΑΟΚ. Και βέβαια υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να καταλάβετε πως λειτουργούν στην καθημερινότητα της ομάδας. Βρίστε τους Έλληνες, δεν είναι εύκολο είναι. Μια ζωή. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να βρίσεις τους Έλληνες. Αυτό κάνουμε στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Και δεν βλέπουμε ποτέ τα λάθη των ξένων. Αυτό συμβαίνει. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν. Στη στραβή οι Έλληνες θα καθαρίσουν την πουγάδα. Οι Έλληνες έβγαλαν Champions League. Μετά από μια χρονιά που νόμιζες ότι είσαι Ακαδημία Ποδοσφαίρου και έχεις μαζέψει ό,τι παίχτη κυκλοφορεί σε πρωταθλήματα τα οποία είναι αστεία. Βγαίνει μια είδηση πάρα πολύ παράξενη. Με το που συμφώνησα. Τι εννοείς? Με το που συμφώνησα να συνεχίσω στο Sky. Η εφημερίδα Αυγή. Ναι. Και το Left.gr που είναι... Αριστερά, ναι, αποκαλύπτει απόφαση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογίας Μεγάλου Πλούτου για τον Γιάννη Αλαφούζο. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογίας Μεγάλου Πλούτου, το οποίο εμείς φυσικά δεν ξέρουμε ότι υπάρχει. Ξέρω, έχω μια φίλη δουλεύει. Α, Κέντρο Ελέγχου Φορολογίας Μεγάλου Πλούτου. Μάλιστα. Διέταξε το πρωί της Τετάρτης, σήμερα, η Αυγή, πώς, α, η Αυγή, ναι. Το πρώτο τσάρτη, τη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Γιάννη Αλαφούζου. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Γιάννη Αλαφούζου διέταξε νωρίτερα σήμερα το Κέντρο Ελέγχου Φορολογίας Μεγάλου Πλούτου. Ναι. Η εντολή εστάλει ήδη στα τραπεζικά ιδρύματα. Αιτία, εδώ είναι,
του μέτρου ήταν το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταρχάς ποσά λίγο πάνω από τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τις χρήσεις από το 2000 έως το 2012. Μάλιστα. Και είναι ένα προσωπικό θέμα που αφορά τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος ας πούμε ότι κατηγορείται ότι δεν δικαιολογεί ποσά 50 εκατομμύρια ευρώ εδώ και 12 χρόνια συνολικά και γι' αυτό δεσμεύεται η περιουσία του. Όλοι. Εντάξει, ο Αλαφούζος είναι πρώτος στο Παναθηναϊκό, φυσικά αφορά και την ΠΑΕ Παναθηναϊκό σε όλο αυτό το ζήτημα. Εντάξει, και μετά αφορά και άλλα κομμάτια, ο Sky και πολλά, πολλά και διάφορα. Τι παίζεται, τι γίνεται. Με τις άδειες τηλεοπτικές τι γίνεται. Λες να πάρει μία μόνο Μαρινάκης. Δεν ξέρουν πόσο θα κοστίσει η άδεια. Πληστηριασμός θα γίνει. Ναι, αυτό λένε. Δεν ξέρω, αυτό, δεν ξέρουν πόσα πρέπει να βάλουν. Με τις εφέσεις δεν είναι τελείως ακόμα, καθυστερεί ακόμα. Ναι. Γιατί έχουν κάνει πολλές εφέσεις. Αφού στη διαπραγμάτευση για να ξαναπάω στο Sky. Ναι. Σε κάποια φάση που λέει αυτός που μιλάω, έλα, δεν ξέρω πώς θα πληρώσουμε στην άδεια μου. Λέει, εντάξει, κόψε. Λέω, τι να κόψω, μου λέει, να πληρώσω την άδεια του. Την τέτοια. Και όμως, φίλε, εγώ θα την πληρώσω. Ένα Μάλιστα. μικρό ποσοστό. Αυτό λοιπόν με την τελευταία απρόσμηνη είδηση που αφορά τον Γιάννη Αλαφούζο. Τα λέμε και στην πορεία του προγράμματος εδώ στον Λίμπερο για ό,τι άλλο προκύψει από τον ΠΑΟΚ μετά του φιλικού αργότερα το βράδυ 9 και 4. Και πάλι μαζί θα είμαστε με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 αύριο το μεσημέρι λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.